Εμένα με προβλημάτισε το γεγονό ότι ζήτησαν από τα παιδιά τη να τον καταγγείλουν. Δεν τον κατήγγειλεν η ίδια. Θα μπορούσε να τηλεφωνήσει στο 15.900, που είναι ο Εθνικό Αριθμό Άμεση Βοήθεια για την Βία στην Οικογένεια, να κάνει την καταγγελία στο 15.900, να πάρει οδηγίε από το 15.900 πώ να το διαχειριστεί. Δηλαδή δεν είναι και μια αγωνιοποίηση των παιδιών μας, έστω και των ενηλίκων, το να θέλουμε εκείνα να πάνε να κάνουν την καταγγελία για μας. Φτιάχνουμε αυτό το βίντεο βράδυ, Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024. Νομίζω θα προλάβουμε να το ανεβάσουμε πριν από το live της Παρασκευής. Σήμερα στις 10 έχουμε live με θέμα «Εσύ ποια ψέματα». Πίστεψε, με ποια ψέματα μεγάλωσες μέσα στην οικογένεια σου και πώς αυτά σε έχουν επηρεάσει στο πώ λειτουργεί ω ενήλικα, ε, είδε το χθεσινό βίντεο ε, είδε την συγκλονιστική ιστορία τη κοπελά. Ναι. Λοιπόν, ναι. ε, πολλοί κόσμοι ε, σοκαρίστηκαν με την ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Τη χάνει να τη γνωρίζω και προσωπικά την κοπελά. Την γνώρισα σε κάποιον άλλο πλαίσιο. Δεν ήταν θεραπευόμενη μου. Και είμαι σίγουρη ότι όλα όσα λένε είναι αλήθεια και ότι υπάρχουν και άλλα που ίσω να μην τα θυμήθηκε να τα γράψει, να τα έχει αποθήσει. Λοιπόν, απόψε πάνω μου α, μου έστειλαν για την είδηση, την είδηση α, για τον ιερέα στα χανιά ο οποίος έχει κατάγγελθεί από την Παπαδιάν ότι για 50 χρόνια την κακοποιούσε. Δεν είχαμε, δεν είχε έρθει στο, mm. δεν, δεν την είχαμε να ακούσει αυτήν την ιστορία, γιατί δεν βλέπουμε τηλεόραση, ούτε έτυχε να μας στείλει κάποιος το σύνδεσμο. Έψαξε ο Πάνος, βρήκε τις ειδήσει. φαίνεται ότι η αρχική είδηση δημοσιεύτηκε στο Ζαρπανιούς και αναδημοσιεύτηκε μετά από άλλες ιστοσελίδες, οπότε να διαβάσουμε από το Ζαρπανιούς. Ζούσε την κόλαση στα χέρια του παπά. Η ιερέα στα χανιά κατηγορείται ότι κακοποιούσε για χρόνια τη σύζυγο και τα παιδιά του. Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2024. Με σκληρέ καταγγελίε για ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση και απειλέ ενάντια στη σύζυγο και τα παιδιά του, είναι αντιμέτωπο γνωστό ιερέα σε περιοχή τη Πιέψιλο Χανίων. Τι Περιφερειακή ενότητας. Έτσι σημαίνει. Του, νομού, το... ναι. Ναι. Του νομού. Η ιερέα περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να λειτουργεί. Παρότι στην τοπική κοινωνία και στην οικία Μητρόπολη η υπόθεση είναι γνωστή. Το zarpanews.gr παρουσιάζει σήμερα την υπόθεση, θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο, η οποία έχει πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ έχει ήδη εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία το δικαστήριο απαγορεύει στον 74χρονο ιερέα να πλησιάζει τη σύζυγο του. Ωστόσο, χρειάστηκαν 50 χρόνια για να αποκαλυφθούν τα περιγραφόμενα στη δικογραφία μαρτύρια της οικογένειας, καθώς η 64χρονη σήμερα πρεσβυτέρα υπέμεινε από τα 14 της χρόνια τον βίαιο και ζηλότυπο χαρακτήρα του συζύγου της, τους βιασμούς, τη σωματική βία, τις εκρήξεις θυμού, τις απειλές και τη λεκτική κακοποίηση. Την πάντρεψα 14 χρονών. Δεν ξέρουμε τώρα αν την πάντρεψαν ή αν είχαν... Είσαι, Θύματα της κατάστασης και τα παιδιά, τα οποία μάλιστα μόλις πριν δύο μήνες κατάλαβαν την έκταση της κακοποίησης όταν ανακάλυψαν το κρυφό ημερολόγιο της μητέρας τους. Ακούς πολλές φορές που λέω ότι οι γυναίκες ή και οι άνδρες οι οποίοι κακοποιούνται, είναι καλή ιδέα να κρατούν ημερολόγιο κακοποίησης. Φυσικά η καλύτερη ιδέα από όλες να σηκωνόμαστε να φεύγουμε από την κακοποίηση. Αλλά όσοι μου γράφετε, όσες μου γράφετε ότι είστε παγιδευμένοι σε δύσκολες συνθήκες, ένα τρόπο να βοηθήσετε τον εαυτό σα είναι να καταγράφετε όλα όσα σα συμβαίνουν. Γιατί καταγράφοντα, αντιλαμβάνεσαι εκεί πράγματα. Βέβαια, αυτή η γυναίκα τα κατέγραφε για 50 χρόνια και πάλι έμεινε εκεί. Λοιπόν. Προσβυτέρα, τα στερεότυπα. Mm. Η ημερολόγιο βασανιστήριο. Το ημερολόγιο τη 64χρονη περιγράφει την παθολογική ζήλια και την αφόρετη καχυποψία του συζύγου τη και τα βία ξεσπάσματα σε βάρο τη ακόμα και χωρί αφορμή. Επειδή, για παράδειγμα, χαιρέτησε κάποιο γείτονα. Παθολογική ζήλια. Ναι. Περιγράφει ακόμα τα περιστατικά κακοποίηση με ξυλοδαρμού αλλά και συχνού βιασμού. Εδώ να πούμε ότι Βιασμό μπορεί να υπάρξει μέσα σε και σε ένα γάμο. Όταν γίνεται σεξ χωρί συνένεση, όταν σου λέει ο άλλο όχι, όταν ο άλλο δεν θέλει και εσύ επιμένει, και με το ζόρι να αποσπάσει σεξουαλική επαφή, είναι βιασμό, έστω κι αν είναι γάμο. <συσχερ> το ημερολόγιο ανακάλυψαν τα παιδιά όταν πριν από δύο μήνε η γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση. Τότε ήταν που έσπασε τη σιωπή τη και ζήτησε από τα παιδιά τη να κινηθούν νομικά για να την προστατεύσουν από τον ιερέα σύζυγο της. Στη διάρκεια της νοσηλείας της 64χρονης ήταν που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία με την κόρη, στη διάρκεια της οποίας εκτοξεύθηκαν από τον 74χρονο, πατέρα δηλαδή, ύβρις και απειλέ, οι οποίες καταγγέλθηκαν άμεσα στην αστυνομία. Το γεγονός είχε αναδείξει τότε το, News, το .gr. Παρότι σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν είχε, γνωσ... δεν είχε γίνει γνωστό το βάθος της υπόθεσης, Τελικά, οι τηλεφωνικέ απειλέ ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώ η υπόθεση είναι πλέον στι αρμόδιε αρχέ που την ερευνούν να αναμένεται να παραπεμφθεί αρμοδίω. Για το ζάρπανιου.gr γράφει η Φανίνη Κιφοράκη. Πάμε τώρα να δούμε ε, την είδηση στο ζάρπανιου τη 22 Ιουλίου 2024. Ναι, ναι. ναι δηλαδή ένα μισή μήνα πριν. Η ιερέα στα χανιά λέει τα έψαλε άσχημα στην κόρη του. Μήνυση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Μάλλον για επεισόδιο ενδοοικογενειακή βία, φανταζόμενη Ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν ιερέα καταγγέλθηκε το Σάββατο στι αστυνομικέ αρχέ στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίε του Ζαρπανιού, στην καταγγελία έκανε η ίδια του η κόρη, η οποία επέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσια αξιοπρέπεια μέσω υβριστικού και προσβλητικού τηλεφωνήματο που έλαβε από τον πατέρα τη. Πάντω, ο ιερέα δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ω εκ τούτου η υπόθεση θα πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη μέσω ορισμού τακτική δικάση. Στο μεταξύ, τα ενδοοικογενειακά συμβάντα αποτελούν καθημερινότητα για τα χανιά. Ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή έχει γίνει εφαρμογή panic button, χωρί ωστόσο να έχει χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα των ειδήσεων. Ε, είπα να το κάνουμε μαζί το βίντεο γιατί και μαζί είχαμε συζήτηση, θυμάσαι που διαβάζαμε τα σχόλια για την κακοποίηση στην παιδική ηλικία και αναφερθήκαμε στο ότι μπορεί και μια οικογένεια να είναι ιερατική οικογένεια αλλά παρόλα αυτά να υπάρχει βία ναι. και ότι ένας πατέρας ιερέας μπορεί να είναι βίος προς τα παιδιά του και στην περίπτωση αυτή και προς τη γυναίκα του δεν ξέρω, είμαι... Είμαι σοκαρισμένη θα έλεγα. Είμαι και σοκαρισμένη από το γεγονός ότι ενώ υπάρχει τόσο σοβαρή καταγγελία που έχει οριστεί δικάσιμος, εξακολουθεί και η ιερουργία αυτός ο ιερέας. Δεν ξέρω τι είναι στη σχέση σε αυτήν την περίπτωση. Λογικά πρέπει να υπάρχουν κανόνες πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, για την αστυνομία, ξέρω ότι αν κατηγορηθεί κάποιο αστυνομικό, μπαίνει σε διαθεσιμότητα μέχρι την εκδίκαση. Ναι, αυτό θα έλεγα. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει για του ιερεί. Μήπω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόνοια για το ότι μπορεί οι ιερεί να είναι βίαιοι και να είναι κακοποιητικοί στην οικογένειά του. Στου κανονισμού τη Εκκλησία ναι, δεν ξέρω. Ε, το αν θα απαυθεί από τα καθήκοντά του μέχρι να, όταν υπάρχει ποινική υπόθεση, αν θα απαυθεί στο ενδιάμεσο μέχρι να δικαστεί αυτό, είναι ένα θέμα πειθαρχικ, πειθαρχικού ελέγχου. Mm. Οπότε δ, δεν ξέρω στο, στην Εκκλησία τι είδου πειθαρχικοί έλεγχοι υπάρχουν και πότε εφαρμόζονται. Δεν να το ψάξουμε. Ναι, εμά ενδιαφέρει. Ναι. αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το εξή. Εάν βρίσκεσαι σε μια οικογένεια στην οποία ασκείται βία είτε από τον πατέρα είτε από την μητέρα και είσαι ενήλικο παιδί είναι δική σου δουλειά να τους βοηθήσεις όχι να βοηθήσεις το θύμα μπορεί να είναι και δική σου 64 χρόνων η γυναίκα, είναι παιδί. Εκείνη δεν φέρει ευθύνη για το ότι για 50 χρόνια τα ανεχόταν όλα αυτά και δεν ανοίγει το στόμα Ε, σίγουρα φέρει. Δεν λέω, δε... δηλαδή είναι, τώρα. Ε, λέω, δεν είναι ευθύνη των παιδιών. Είναι μια δυνατότητα. Εμένα με, με το γεγονό ότι ζήτησαν από τα παιδιά τη να τον καταγγείλουν. Δεν τον κατήγγειλε η ίδια. Ε. Θα μπορούσε να τηλεφωνήσει στο 15900 που είναι ο εθνικό αριθμό άμεση βοήθεια για την βία στην οικογένεια. Να κάνει την καταγγελία στο 15.900 για να πάρει οδηγίε από το 15.900 πώ να το έχει χειριστεί. Δηλαδή, δεν είναι και μια αγωνιοποίηση των παιδιών μα, έστω και των ενηλίκων, το να θέλουμε εκείνα να πάνε να κάνουν την καταγγελία για μα, Δεν ξέρω τον τρόπο σκέψη. Έχω πράγματα να υποθέσω. Σε καμία περίπτωση δεν κατηγορώ τη γυναίκα κύμα βία. βίας, απλώς θέλω να πω το αυτονόητο, που δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο για πολλούς ανθρώπους, ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ανεχόμαστε τη βία σε καμία περίπτωση και σε κανένα περιστατικό. Και ότι η ανοχή της βίας όταν είμαστε γονείς επηρεάζει άμεσα και τα παιδιά μας. Ναι. Η ανοχή και η υπομονή στη βία. Δηλαδή αυτή η πρεσβυτέρα πώς προστάτευε τα παιδιά της από τη βία και τη μήνυν του παπά. Βλέπεις ότι 22 Ιουλίου του έκανε μήνυση η κόρη για εσχρήν εξύβριση μέσω τηλεφώνου. Και στην ουσία η μάνα τα παιδιά της να τη βοηθήσουν σαν πως ήταν το παιδί του. Δηλαδή εκείνα τα παιδιά, τα ενήλικα πλέον παιδιά αντί να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, με τα δικά τους τα παιδιά, αν έχουν να ασχολούνται να φτιάξουν τα προβλήματα στη σχέση των γονέων τους. Ναι. Δηλαδή συγκλονιζόμαστε από τέτοιε ιστορίες, αλλά η στάση αυτή του κάθομαι υπομένω και τα γράφω σε έναν τετράδιο, αλλά δεν ανοίγω το στόμα μου να πω τι συμβαίνει και όχι να το πω στα παιδιά μου, να πάω στον αστυνομικό σταθμό να κάνω καταγγελία, να τηλεφωνήσω στο 15900 να κάνω καταγγελία, στο 1440 είμαι στην Κύπρο. Να μιλήσω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι η δουλειά τους να βοηθούν τα θύματα ενδοκογενειακής βίας. Είναι εμένα το μυαλό μου αυτή τη στιγμή πάει περισσότερο στην κόρη του παπά και τα άλλα παιδιά του παπά και το γεγονό ότι αυτόν τον ζευγάρι του παπά και τη παπαδιά που προφανώ ξεκίνησαν ένα ζευγάρι όταν ήταν αυτό 24 και αυτή 14 για 50 ολόκληρα χρόνια λειτουργούσαν φαινομενικά εντάξει, παρουσιαζόντουσαν ω μια ιερατική, νορμάλ, λειτουργική οικογένεια στην κοινωνία την τοπική, λειτουργούσε ο παπά στην εκκλησία, ήταν η οικογένεια του παπά, τα παιδιά του παπά, η παπαδιά, ενώ την ίδια ώρα γίνονταν τόσο άσχημε βίε καταστάσει μέσα στο σπίτι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ που έχει και άμεση εμπειρία, και εγώ έχω, έχω παρόμοια. Εσύ έχει έμεση. Και έχω έμεση εμπειρία. Υπάρχει συνθήκη. Ε, το ότι η πρεσβυτέρα πρέπει να κάνει υπακοή στον ιερέα. Εννοεί η συνθήκη τη Εκκλησία. Η συνθήκη τη Εκκλησία ή η συνθήκη παράδοση ή η συνθήκη στερεοτύπικη. Ναι, το λένε, ναι. Το, το λένε ότι η πρεσβυτέρα πρέπει να κάνει υπακοή στον παπάν, ναι. Το λένε. Η μάνα μου δεν έκανε υπακοή στον πατέρα Υπάρχει... μου. Με... Οι... Με... Ναι. Όχι με την έννοια του ότι σκοτωνόντουσαν, αλλά η μάνα μου δεν ήταν τόσο. Ποτέ δεν, δεν δέχθηκε το. Ά. Επειδή είναι ο άντρα μου παπά και εγώ είμαι παπαδιά και άρα είμαι μέλο του ποιμνίου, το οφείλω να τον. Πώ το είπε. Υπακο... Να τον υπακούω και ό,τι μου πει να το κάνω και να σκύβω κεφάλι. Υπάρχει η συνθήκη της ανοχής σε, κακοποίηση, σε κακοποίηση με την έννοια το ότι ο Θεός βλέπει, ο Θεός γνωρίζει, ο Θεός θα με αγιάσει. Ή... Ναι, υπάρχει αυτή, αυτή, αυτή θυματοποιημένη αγιοποίηση. Ναι. Υπάρχει. Και τα βιβλία και, και οι βίοι των Αγίων που διαβάζουν και οι διδαχές για ταπείνωση και για υπομονή και για προσευχή. Δεν θα σου πω στην εκκλησία πήγαινε κατήγγυλε τον κακοποιητή σου, σπάσε τα δεσμά σου και πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου. Θα σου πούν προσευχή σου, κάνε το κομποσχίνι είναι ο σταυρός σου, μέσω του σταυρού σου θα γιάσεις. Δεν υπάρχει αυτό το δεν που λέει βρήκα... δίρε με παπά μου να γιάσω. Ναι, εδώ βρήκαμε, δεν βρήκαμε και ένα δημοσίευμα από κάποιον ε, ψυχολόγο που έλεγε παρόμοια πράγματα στον κόσμο. Α, έγινε έξαλλο ο Πάνος. Δεν υπάρχουν ε, τοξικοί άνθρωποι. Ναι, έγινε έξαλλο ο Πάνο. Ε, του άλλου ω τοξικού. Μια και, ανάπτυση... και, Ναι, επειδή εσύ πήγαινε και ακολουθούσε του θρησκόλυπτου ψυχολόγου πριν γνωριστούμε. Ε, γίνεσαι, γίνεσαι και εσύ τοξικό. Άμπραβο. Γίνεσαι φω και ο άλλο θα αλλάξει. Ε, τον ακολουθούσε από παλιά ο αυτόν, εγώ δεν τον ξέρω ποιο είναι και μου λέει Παναγία μου, τι ανάκτηση είναι, είδα στο Facebook. Μπορεί και η πρεσβετέρα αυτή να ήθελε να γίνει φω και έφτασε στα 64 να γράφει ημερολόγια ξυλοδαρμών και βιασμών. Τι έλεγε, να νοθ, να, 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 τους, να μην διώχνετε του τοξικού από τη ζωή σα. Ότι αν γίνει εσύ φω, ότι αν δεχτεί εσύ το φω του, του κυρίου μα και γίνει εσύ φω, θα αλλάξει, θα μαλακώσει η ψυχή και του κακοποιητή. Παιδιά, θα σα το πω ευθαρσό. Ψυχολόγο ο οποίο χρησιμοποιεί λόγια που θα χρησιμοποιούσε ένα παπά ή ένα θεολόγο, μιλάει για αγάπη, για συγχώρεση που λέει να μην κατακρίνουμε του άλλου με το να του εντοπίσουμε ότι είναι τοξικοί και να του αντιμετωπίσουμε δεν είναι καλό επιστήμονα. Να πάει να γίνει παπά, να πάει να γίνει μοναχό, να πάει να κηρύξει τι εκκλησίες δεν είναι ψυχολόγο. Μπορεί να έχει την ιδιότητα του ψυχολόγου, αλλά δεν τιμά την ιδιότητα του ψυχολόγου. Η ιδιότητα του ψυχολόγου δεν μπορεί να συνάδει με την ιδιότητα ενό θρησκόληπτου ανθρώπου, ο οποίο έχει έναν σκεπτικό μυρολατρικό. Μυρολατρικό σκεπτικό και σκεπτικό ότι ό,τι κακό μου συμβαίνει στη ζωή μου Είναι ο σταυρός μου μου στείλει ο Θεός για να αγιαστώ Οπότε αν έχουμε την κακοποίηση, αν έχουμε τη βία, αν έχουμε τους βιασμούς μέσα στο σου γάμο μου από τον παπά Αν έχουμε τους ξυλοδαρμούς, γιατί θα γιάσω έτσι. Εγώ κάνω αυτή την υπόθεση χωρί να γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτή την οικογένεια. Α, το δίρε ναι. με παπά μου να σου είναι σφάξε με πασά μου να σου που ήταν. Ναι, ναι. ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, ε, δεν ξέρω την περίπτωση. Άρα δεν είναι πιθανό, δεν είναι πιθανό σε τέτοιο σε τέτοιο. Προεκτάσει κάνουμε για να το συζητήσουμε ε, και απόψε στο live. Υπάρχει και το φαινόμενο του, του γεροντισμού στην, ε, στη θρησκεία μα. Άλλοι υπακούνε γέροντε. Ό,τι και να λέει γέροντα, θα ρωτήσω το γέροντα, θα ρωτήσω το γέροντα. Έχουν ο καθένα από ένα γέροντα. Έχουμε και οι δύο προσωπική μπύρα για το πώ πήγαινε αυτό. Yeah, και πάνε mm. και το ρωτάνε για τα πάντα όλα. Ναι, yeah, για το πώ πήγαινε αυτό. Εμεί που είμαστε μέσα στο γάμο, μέσα στη σχέση, μέσα στη συνθήκη, δεν μεν κόβει το μυαλό μα να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάμε ό,τι μα πει ο γέροντα, ό,τι μα πει ο παπά που μα εξομολογεί που στην Ορθοδοξία κανονικά δεν υπάρχει καθοδήγηση και υπακοή στον γέροντα. Ο εξομολόγο είναι μόνο για να κάνει το μυστήριο. Να πα να πει τι αμαρτίε σου ή σου διαβάσει ευχέ να συγχωρεθεί. Να διαβάσει διάφορα, δεν ξέρω πλέον. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ είμαι μακριά από αυτά. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά αυτόν πρόσεξε το. Κοίταξε του φίλου σου στο Facebook και να ακολουθεί και άλλο θρησκόλυπτο ψυχολόγο γιατί δεν έχω την τέτοια να διακρίνω, δεν το βλέπω. Όχι, ρε, αυτόν τον είχε ξεχάσει πώ τον είχε. Τον είχε ξεχάσει. και του βγαίνει τσουπ το μάμου... στο timeline και γίνεται έξαλλο. Το διάβασα τώρα αυτό εδώ πέρα, θύμωσα. Ήθελα να του γράψω κιόλα. Λέω, α το εντάξει, δεν πειράζει. Ή άμα του έγραφε, θα έλεγε. Θα μπορεί να βρει κιόλα ότι είσαι ο σύντροφο μου και να λέει ότι εγώ σε πάνω. Ενώ εγώ άμα βλέπω τέτοιε. Τέτοιες... Δεν ξέρω εγώ τι να του γράψω. Εγώ μα βλέπω τι δημοσίευσει γελάω και λέω καλά ρε παιδί μου, τόσο λίγο μυαλό έχει ο κόσμο ο οποίος κάθεται και τα ακούει, τόσο λίγο. Να σου δείξω ένα... Ναι, αυτό είναι η επαναθυματοποίηση του θύματος, μου. Δηλαδή τώρα να, να, λες τι, να λες στον κόσμο που μπορεί να υπάρχουν ε, γυναίκες, άντρες, κακοποιημένοι, ότι άμα θεωρείς τον άλλο τοξικό, γίνεσαι και εσύ τοξικός. Κοίτα, αυτή τη φω... την εικόνα μου την έστειλε ένας φίλος. Ναι. Σας τη δείχνω και εδώ στην κάμερα είναι λέει έναν ταμείο που λέει ευχάριστα ψέματα και ένα άλλο που λέει άβολες αλήθειες και λέει ο πολλής, ο κόσμος βρίσκεται εκεί που είναι τα ευχάριστα ψέματα η άβολη αλήθεια είναι όταν υφιστάμε βία να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας ως ενήλικες και να καταγγέλουμε τη βία και να μην περιμένουμε 50 χρόνια να γιάσουμε και μετά να τρώνε τα παιδιά μας τη φάκα που λέμε στα Κυπριακά, τον αντίχτυπο της δικής μας αγιοποίησης, τι να πω, της δικής μας παθητικότητας. Και όσοι βρίσκεστε σε κακοποιητικές σχέσεις, γράψτε ημερολογιόν κακοποίησης για να ξυπνήσετε, όχι για να επαναπαυθείτε. Και οπωσδήποτε, 15.900 είναι ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια, 1440. Επίση, ο εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο, στην Ελλάδα 15.900. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει σήμερα, λίγο πριν από το live, την Παρασκευή 6.9 του 2024. Θα παραμείνει στο κανάλι ω βίντεο. Και αν το παρακολουθείτε κάποια άλλη στιγμή, ψάξτε να βρείτε και το live που έγινε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 στι 10. Στο οποίο live θα συζητήσουμε για τα ψέματα που πιστέψαμε για τις οικογένειες μας μεγαλώνοντας και πώς αυτό μας επηρέασε αρνητικά στην ενήλικη ζωή μας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ο Πάνος είναι ο σύντροφο μου, ο οποίος κάνει μόνο voice reveal, δεν είναι ψυχολόγος. αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματικά ενδιαφέροντα και πολλές φορές συζητούμε μαζί θέματα τους ώστε να υπάρχει και η οπτική ενό ανθρώπου ο δεν είναι ψυχολόγος αλλά είναι σκεπτόμενος. Γεια. Yeah. Yeah.